Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ καλημέρα, πολύ. Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Ας αρχίσω από αυτό το τελευταίο, γιατί είναι το επίκαιρο, αφορά την αυριανή ημέρα. Η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση. Αμφισβητήθηκε αν είναι συνταγματική ή νόμιμη. Προηγουμένως μιλούσαμε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα συνταγματικότητας, νομιμότητας. Είναι σύνομη και συνταγματική. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι ακόμη και αν είναι σύνομη ή συνταγματική, είναι αυταρχική, ότι έγινε χωρίς συνεννόηση, χωρίς διάλογο. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει αλλιώς, αυτό λέει η κριτική. Υπάρχουν δύο διαστάσεις, κύριε Τσίμα. Υπάρχει η νομική και υπάρχει η κοινωνικοπολιτική. Mm. Η νομική διάσταση δεν θα εμείνω πολύ. Ήδη οι καθηγητές Αλιβιζάτος, Μανιτάκης, Βενιζέλος και άλλοι έχουν τοποθετηθεί πάρα πολύ σαφώς. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφισβήτηση. Το Σύνταγμα επιτρέπει τον περιορισμό του δικαιώματος συνάθρησης για λόγους δημόσιας ασφάλειας και προφανώς δημόσιας υγείας. Εάν θεωρούσαμε ότι η δημόσια υγεία δεν αποτελεί υπέρτερο σκοπό δημοσίου συμφέροντος, είναι προφανές ότι για την ταυτότητα του λόγου όλα τα μέτρα περιορισμού της κίνησης, που κατά την άποψή μου είναι πολύ αυστηρότερα, θα έπρεπε να κριθούν κατά μείζωνα λόγο αντισυνταγματικά. Δεν είναι δυνατόν να ζητούμε από τους πολίτες να περιορίσουν καθ' ολοκληρία την κίνησή τους και από την άλλη πλευρά να συζητούμε έστω εάν είναι συνταγματικό το να περιοριστεί μία πορεία, μία δηλαδή κινητή συνάθρηση για τρεις ή τέσσερις ημέρες. Υπάρχει μία πλήρης αναλογικότητα, δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα αντισυνταγματικότητος. Κατά την άποψή μου όμως, κύριε Τσίμα, το πιο μείζον είναι το κοινωνικοπολιτικό. Και τούτο διότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Δεν μιλώ για σύμπνοια ούτε για συνέργεια του πολιτικού συστήματος. Μιλώ απλώς για μια στοιχειώδη ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Και κατά την άποψή μου, η άρνηση αυτή, η οποία επιδεικνύεται από ένα συγκεκριμένο υποσύνολο του πολιτικού συστήματος στο να συνταχθεί με το αυτονόητο, δηλαδή να μετριάσουμε στο απολύτως στοιχειώδες τον σημαντικό για τη δημοκρατία εορτασμό της 17ης Νοεμβρίου, όπως άλλωστε συνέβη με όλες τις επετείους το τελευταίο οκτάμηνο, συνιστά κατά την άποψή μου μια προσβολή στη μνήμη των νεκρών και είναι και μια προσβολή της κοινής λογικής. Όλη αυτή η συζήτηση, κύριε Τσίμα, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ έξω από την κοινωνία. Όταν χθες είχαμε μόνο 71 νεκρούς, το να συζητούμε αν θα πρέπει να επιβάλλουμε περιορισμό στην κίνηση για την πορεία που εξορισμού έχει ένα συγχρονισμό είναι αδιανόητη. Πολύ περισσότερο όμως, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι το τελείως λάθος μήνυμα το οποίο δίνουμε προς την ελληνική κοινωνία, όταν με τον τρόπο αυτό ερχόμαστε ουσιαστικά και λέμε ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι είναι πέρα και πάνω από τους κοινούς πολίτες και υπάρχουν αξίες οι οποίες είναι πέρα και πάνω από τη δημόσια υγεία, πέρα και πάνω από, από άλλους εξίσου σημαντικούς για τη χώρα μας επαιτίους. Να επιμείνω όμως αυτό που είναι το ένα σημείο κριτικής και χρειάζεται μια απάντηση. Ακόμη και εκείνοι που συμφωνούν και λένε θα ήταν αδιανόητο να γίνει πορεία για το Πολυτεχνείο φέτος υπό αυτές τις συνθήκες, όσο και να θέλει κανείς να το τιμήσει. Από την άλλη μεριά λένε ότι η κυβέρνηση ανήγγειλε την απαγόρευση, αυτονόητη έστω, χωρίς να κάνει μια απόπειρα να συνεννοηθεί με τα άλλα κόμματα, να βρει έναν κοινό τόπο, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι αντεγκλήσεις και αντιδικίες που, σωστά λέτε, δίνουν εντελώς λάθος μήνυμα. Ναι, το ζήτημα είναι απλό. Υπήρξε επαφή και επικοινωνία. Θέλω να σας μεταφέρω ότι τόσο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, όσο και εγώ προσωπικά μίλησα με εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Είχαν ενημέρωση σχετικά με τη διάθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυτή την αυτονόητη επιλογή σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της κίνησης στις μέρες αυτές. Και άρα υπήρξε πλήρης και απόλυτη ενημέρωση. Επιπλέον, κύριε Τσίμα, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ο εορτασμός θα τιμηθεί. Θα τιμηθεί με τον προσήκοντα τρόπο και με το προσήκον μέτρο. Δηλαδή, η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία θα καταθέσει στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου, θα τιμηθεί σύμμετρα. Η επέτειος, όπως συνέβη εξάλλου στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη την τελευταία φορά που είχαμε ανάλογη επέτειο, την 25η Μαρτίου. Άρα, εορτασμός θα υπάρξει, ενημέρωση θα υπάρξει, ελπίζω να υπάρξει και ευθύνη πέρα από όλα αυτά. Τώρα, δεν θέλω να σας βάλω σε αστυνομικά, αλλά αν τυχόν παρόλα αυτά, ως ένδειξη, πως το είπε ο κ. Βαρουφάκης, υπεύθυνη σαν υπακοής, κάποιοι, είτε πολιτικοί είτε απλοί πολίτες, επιχειρήσουν να κάνουν πορεία, τι θα κάνετε? Υπάρχει ο νόμος ο οποίος θα επιβληθεί, κύριε Τσίμα. Ο νόμος είναι για όλους τους πολίτες, δεν διακρίνει. Είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει
δυνατότητα να έχουμε παραχωρήσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον νόμο, όταν απαιτούμε από τον κάθε πολίτη για την οποιαδήποτε στοιχειώδη κίνησή του να ενημερώνει και να βρίσκεται εντός του πλαισίου του νόμου, αυτονοήτως θα απαιτήσουμε εξίσου πολύ περισσότερο, αν θέλετε, και από εκείνους οι οποίοι έχουν ταχθεί να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, που είναι οι πολιτικοί, και βεβαίως από τους πολίτες οι οποίοι θα θελήσουν να παρισφρήσουν. Δεν θα υπάρξει, κύριε Τσίμα, πορεία. Μάλιστα. Τώρα, ας αφήσουμε αυτό το θέμα που από μια άποψη κάποιος μπορεί να πει και κακώς το κουβεντιάζουμε, αλλά τι να κάνουμε, δεν διαλέγουμε τα θέματα που κουβεντιάζουμε, τα επιβάλλει η επικαιρότητα, η ζωή, οι αντιθέσεις. Ξέρετε, κάθε φορά που οργανώνουμε μια κουβέντα μαζί, κύριε Τσίμα, είναι για να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και έχουν μια διαχρονικότητα, και πάντοτε βρισκόμαστε δυστυχώς σε μια επικαιρότητα η οποία πολλές φορές είναι μίζερη. Έτσι. Και η οποία επικαιρότητα, μολονότι είναι εξαιρετικά ίσονος σημασίας, το θεωρώ και θέλω να το πω με τα λόγου γνώσεως ότι είναι κατά τη γνώμη μου ίσονος σημασίας ο τρόπος με τον οποίο θα εορταστεί αύριο όταν έχουμε τέτοιου τύπου εκτεταμένη πανδημία, δυστυχώς βρισκόμαστε να συζητάμε τα ζητήματα της ισχνής επικαιρότητας. Για να έρθουμε τώρα στη μεγάλη επικαιρότητα. Κοίταζα προηγουμένως τους αριθμούς, έλεγα και δύο λόγια στην αρχή της εκπομπής, ότι βλέπω ένα παράξενο πράγμα. Οι χώρες οι οποίες είχαν ξεχωρίσει την προηγούμενη φορά, η Ελλάδα, η Αυστρία, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, το Ισραήλ, χώρες που είχαν αντιμετωπίσει με επιτυχία το πρώτο κύμα, όλες βρίσκονται αυτή τη στιγμή μπροστά σε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και όλες υποχρεώνονται να πάρουν μέτρα. Η Αυστρία, για παράδειγμα, εφαρμόζει από απόψε γενικό lockdown και με την προτροπή του καγκελαρίου κανείς να μην συναντήσει κανέναν για μέρες. Αυτό σημαίνει, αυτό που συμβαίνει σε εμάς συμβαίνει και αλλού, αλλά αυτό δεν μειώνει, μάλλον δεν αφαιρεί το ερώτημα γιατί συμβαίνει, δηλαδή τι στην ευχή πήγε στραβά, γιατί αυτό που κάναμε τόσο καλά την άλλη φορά, αυτή την φορά δυσκολευόμαστε ή αποτυγχάνουμε να το κάνουμε. Με κάθε σεβασμό, δεν υπάρχει καμία αποτυχία, κύριε Τσίμα, και δεν υπάρχει καμία αποτυχία, διότι ευτυχώς υπάρχουν οι αντικειμενικοί δείκτες, οι οποίοι δείχνουν με πάρα πολύ σαφή και αντικειμενικό τρόπο το πώς έχει η κατάσταση. Και σήμερα που μιλάμε, οι δείκτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης, του ECDC, δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στις χαμηλότερες χώρες σε ό,τι αφορά το πιο μακάβριο δείκτη, που είναι ο δείκτης θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Και άρα αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να είμαστε στις χώρες που διαχειρίζονται ικανοποιητικά την πανδημία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και είναι ένα παγκόσμιο υγειονομικό φαινόμενο το οποίο η διαχείριση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είναι βέβαιο ότι έχει υπάρξει μια μετάλλαξη, το λένε όλοι οι ειδικοί επιστήμονες. Ο ιός μεταλλάσσεται, καθίσταται πιο ανθεκτικός. Ξέρετε, είναι η φύση των ιών να μπορούν να προσαρμόζονται και να γίνονται ανθεκτικοί, έως ότου υπάρξει μια ριζική θεραπεία που είναι το εμβόλιο. Άρα, σήμερα που μιλάμε, βρισκόμαστε σε ένα δεύτερο κύμα το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό, διαδίδεται με πολύ μεγαλύτερη άνεση, και γι' αυτό το λόγο, ακόμη και οι χώρες οι οποίες είχαν πετύχει πολλά, αναγκάζονται να πάνε σε εξαιρετικά ριζικά μέτρα. Όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, εμείς παρακολουθούμε κάθε μέρα εδώ στο γραφείο του Πρωθυπουργού τα δεδομένα που μας έρχονται από το Ευρωπαϊκό CBC, όλη η Ευρώπη βρίσκεται στο κόκκινο. Είναι ορισμένες χώρες. Έτσι, όπως το λένε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Υπάρχουν όμως, ξέρετε, η ειδική εικόνα. Δεν θα ξεφεύγαμε έτσι κι αλλιώς, αφού αυτή είναι η εικόνα σε όλη την Ευρώπη, δεν θα μπορούσε να γίνει ένα θαύμα εδώ. Αλλά μερικά πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα, λέει η κριτική. Δηλαδή, ίσως χαλαρώσαμε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε το καλοκαίρι, επαναπαυθήκαμε στην επιτυχία μας, ή ίσως αμελήσαμε να κάνουμε μερικά πράγματα που θα βοηθούσαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις συγκοινωνίες ή στο σύστημα υγείας. Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Πόσο βάσιμη τη βρίσκεται αυτή την κριτική? Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Να τα δούμε και τα δύο. Τι κάναμε? Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε το καλοκαίρι να είμαστε σχετικώς πιο ανοιχτά, σχετικώς πιο εφησυχασμένοι. Δουλέψαμε πάνω στην επιτυχία την οποία είχαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας. Το ίδιο συνέβη σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ανοίξαμε με μέτρο και ανοίξαμε, κατά την άποψή μου, εξαιρετικά προσεκτικά. Η Ελλάδα έκανε, το λέω με αντικειμενικά δεδομένα, τους περισσότερους ελέγχους στους εισερχόμενους στη χώρα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης κατά αναλογία. Τηρήσαμε μέτρα αυστηρότατα σε ό,τι αφορά όλους τους τουριστικούς μας χώρους.
Είχαμε ένα ικανοποιητικό έσοδο. Ξέρετε, η Ελλάδα δεν μπορεί να ζήσει μόνο με διαθέσιμα, θα πρέπει να παράγει και κάτι. Άρα φροντίσαμε να έχουμε μία, αν θέλετε, σύμμετρη ικανοποίηση της ανάγκης και για να έχουμε οικονομικές προσόδους. Δυστυχώς, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι δεν ήμασταν εξαιρετικά σύνομοι σε ό,τι αφορά το κομμάτι των κανόνων, των περιοριστικών που ετέθησαν στη δεύτερη φάση της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δυστυχώς το επίπεδο κινητικότητας δεν είναι στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε. Mm. Υπάρχει μια μεγαλύτερη του αναμενωμένου κινητικότητα. Ίσως ο κόσμος, η κοινωνία έχει κουραστεί από αυτή την μακρά περίοδο περιορισμών. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό βάρος. Να το θέσω έτσι λίγο μαθηματικά, για να έχουμε, κύριε Τσίμα, το ισοδύναμο αποτέλεσμα στον περιορισμό κινητικότητας που είχαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας, τώρα πρέπει να παίρνουμε τα διπλάσια μέτρα. Και τούτο διότι, καλός ή κακός... Τα διπλάσια, λέτε, για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα που είχαμε τον Απρίλιο. Διότι αυτή τη στιγμή, με τα ίδια μέτρα περιορισμού, είναι πολύ μικρές σήμερα που μιλάμε, η διαφοροποίηση σε σχέση με το πρώτο κύμα. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη... κάπως μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη κινητικότητα. Υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος εφησυχασμός, μια δυστοκία, αν θέλετε, στο να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε. Απαιτεί ένα πολύ μεγαλύτερο επίπεδο εγρήγορσης, εφησυχασμού, συνέπειας, ευθύνης για να μπορέσουμε να σταθούμε. Αυτό είναι το τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Μου αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι, νομίζω, και τα κέρια στον δημόσιο διάλογο, δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το κομμάτι της δημόσιας υγείας. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς αφήνω στην άκρη όλες τις έρευνες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και αναφέρουν ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, επειδή ακριβώς είναι ένας πάρα πολύ σύντομος χρόνος, επειδή κατά κανόνα υπάρχει μία ανανέωση του αέρα και ιδίως επειδή τηρείται αυστηρά το κομμάτι της μάσκας, δεν αποτελούν εστίες επερματάδοσης. Όλες οι μελέτες αναφέρουν ότι είναι κάτω από το 1% ως πηγή μετάδοσης και πρόκειται για διεθνείς έρευνες και όχι ελληνικές. Παρά τα αυτά όμως, κύριε Τσίμα, εκείνο το οποίο αγνοούμε είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα λοιπόν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Βεβαίως θα υπάρξουν κάποιες εικόνες όπου υπάρχει ένα σχετικό συνωστισμό στην ώρα αιχμής. Αυτό δεν μπορούμε να το εξαλείψουμε ακόμα και αν έχουμε χιλιάδες λεωφορεία. Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει είναι ότι έχουμε ενισχύσει με ένα πολύ ικανό αριθμό λεωφορείων στην Αθήνα. Ήδη 200 λεωφορεία επιπλέον κινούνται, με αποτέλεσμα η συχνότητα των δρομολογίων να έχει σαφέστατα βελτιωθεί, να έχουμε πολύ περισσότερα. Υπάρχει, αυτό αποτυπώνεται, ξέρετε, και στην κίνηση, δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό της διάρκειας της ημέρας όπου έχουμε συγκροτισμό πάνω από 60%, συνωστισμό πάνω από 60%, είναι κάτω από 5% της ημέρας, άρα είναι πολύ λίγες οι στιγμές τις οποίες έχουμε πραγματικό συνωστισμό. Βεβαίως, αν με ρωτάτε, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και περισσότερα. Φροντίσαμε να έχουμε κυλιόμενα ωράρια στο δημόσιο, κυλιόμενα ωράριο στις αγορές. Κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας και ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Τώρα, στο κομμάτι της δημόσιας υγείας, εκεί θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχω μία άλλη άποψη. Γιατί τείνουμε πολύ εύκολα, κύριε Τσίμα, να ξεχνάμε. Ποια ήταν η κατάσταση λοιπόν που παραδοσιακά συνέβαινε στην Ελλάδα, και αναφέρομαι ιδίως τις μονάδες εντατικής θεραπείας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται πράγματι στην επικαιρότητα λόγω του ότι είναι απολύτως αναγκαίες. Ποια ήταν η κατάσταση? Είχαμε περίπου γύρω στις 560 κλίνες μεθ. Οι κλίνες μεθ ήταν, κύριε Τσίμα, πάντοτε κατηλημένες. Ναι. Δεν υπήρχε καμία κλίνη καινή, μιλώ πριν τον κορονοϊό και πριν από την αλλαγή της κυβέρνησης. Ήταν πάντοτε κατηλημένες. Γιατί ήταν πάντοτε κατηλημένες? Είναι διάφοροι λόγοι. Ίσως να υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη εύκολη ζήτηση, δηλαδή να έμπαιναν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κατά ανάγκη την απόλυτη ανάγκη να μπουν σε μια τέτοια μονάδα. Ίσως και για άλλους λόγους που είχαν να κάνουν με τα υγειονομικά ήθη. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε μονίμως κατηλημμένες 550 μονάδες εντατικής θεραπείας. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε 1100 μονάδες εντατικής θεραπείας. Διπλασιάστηκαν λοιπόν η ΜΕΘ σε έναν χρόνο λιγότερο από 8 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια για να μπορέσει το σύστημα να αντέξει. Μου λέτε, θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες?
Η απάντηση είναι ναι. Θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες και αυτός είναι ο σχεδιασμός μας, να μπορούμε με όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο τρόπο να ανοίγουμε διαρκώς καινούργιες μονάδες εντατικής θεραπείας, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα σε ό,τι εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά ξέρετε, ο λόγος που αναφέρω αυτό το σημείο, αυτά τα στοιχεία κριτικής, δεν είναι γιατί είναι τώρα ώρα να μετρήσουμε τι έγινε, τι δεν μπορούσε να γίνει, αλλά γιατί αυτά δυστυχώς αντιλαμβάνομαι ότι στο δημόσιο διάλογο και στην καθημερινή μας συμπεριφορά λειτουργούν ως άλοθη που αφαιρούν εμπιστοσύνη και δίνουν πρόσχημα μη συμμόρφωσης. Δηλαδή, πας στον άλλον και του λες, ρε εσύ, μη βγαίνεις χωρίς μάσκα. Και σου λέει, ναι, στα λεωφορεία όταν συνοστίζονται δεν κολλάνε, εγώ θα κολλήσω που θα βγω στο πεζοδρόμιο χωρίς μάσκα. Αυτό είναι το καθημερινό επιχείρημα γύρω από το οποίο ανακυκλώνεται η συζήτηση και αφαιρείται η εμπιστοσύνη. Αυτό είναι μια αίσθηση ότι τα μέτρα που την άνοιξη είχαμε εντυπωσιαστεί, γιατί ήταν μια και έξω, έδινα την εντύπωση ενός απόλυτου ελέγχου, αυτή τη φορά γίνονται με έναν τρόπο που μοιάζει ασχεδίαστος. Δηλαδή λέμε κάτι, την άλλη μέρα λέμε κάτι παραπάνω, την τρίτη μέρα λέμε κάτι περισσότερο. Αυτό το οποίο εσείς χαρακτηρίζετε και η κοινωνία σε ένα μεγάλο μέρος της μπορεί να χαρακτηρίζει ως μειονέκτημα της πολιτικής, δηλαδή το γεγονός ότι λαμβάνονται μέτρα τα οποία είναι δυναμικά, δηλαδή δεν είναι εφάπαξ μέτρα. Mm-hmm. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι το μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο έχουμε επιδείξει καθ' όλη τη διάρκεια και στην πρώτη φάση της πανδημίας, διότι και στην πρώτη φάση της πανδημίας δεν πήραμε ενιαία και αποκομμένα όλα τα μέτρα. Mm-hmm. Κύριε Τσίμα, έχω να σας πω το εξής. Εγώ είμαι περήφανος για ένα πράγμα, έχοντας συμμετάσχει σε όλες τις συσκέψεις που έγιναν για τη διαχείριση του ιού, για το γεγονός ότι η χώρα είχε ένα τέτοιο ισχυρό επιτελείο ανθρώπων οι οποίοι έκαναν ανάλυση των δεδομένων, έτσι ώστε να μπορούμε σε πραγματικό χρόνο, ανά πάσα στιγμή, να μπορούμε να έχουμε γεωγραφική ανάλυση, ανάλυση πληθυσμού, ανάλυση πηγών κινδύνου, που μας επέτρεπε με έναν ροστάτη, αν θέλετε, να κρατούμε ανοιχτά εκείνα που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να κλείνει με διακόπτη, όπως και η αγορά δεν μπορεί να κλείνει με διακόπτη, και από την άλλη πλευρά να διασφαλίζουμε τη δημόσια υγεία. Μπορεί να έχουμε μια μικρότερη πειθό στον τρόπο με τον οποίο τα λαμβάνουμε, θέλω όμως να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι όλα αυτά στηρίζονται σε αναλυτικά δεδομένα και σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα, κύριε Τσίμα, να είχαμε πάρει την επιλογή να κάνουμε μια καθολική απαγόρευση, το lockdown όπως αναφέρουν όλοι σήμερα, να το είχαμε κάνει πολύ νωρίτερα, πριν από ένα μήνα. Ποιο θα ήταν όμως το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα θα ήταν πρώτον αβέβαιο, διότι βλέπουμε χώρες οι οποίες έκλεισαν για μήνες, όπως η Αυστραλία, στη συνέχεια να ανοίγουν και πάλι να αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι ότι απλά θα είχαμε δημιουργήσει στη χώρα μια οικονομική ασφυξία. Εκείνο το οποίο πράττουμε με σύνεση, με μέτρο, είναι να μην έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε επιλογή ασθενών για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν υπάρχει κανένας, και το αναφέρω με την ευκαιρία των θανάτων που παρατηρήθηκαν και χθες, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος, ασθενής ο οποίος να αναζήτησε μονάδα εντατικής θεραπείας και να μην την έλαβε, και από την άλλη πλευρά να έχουμε κρατήσει όσο μπορούμε ζωντανή την οικονομία και την κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και είχα την ευκαιρία να πείτε, να δώσετε κάποιες εξηγήσεις και να παρουσιάσετε και την εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.